πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής που πέρασε. Δύο λόγια για αυτή την βράβευση και τι περιμένει από εδώ και πέρα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για το βραβείο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια ατομική, ένα ατομικό βραβείο, αλλά χωρίς τη βοήθεια των συμπαικτών μου, των προπονητών μου και γενικότερα της ομάδας, δεν θα μπορούσα να το πάρω. Συνεπώς θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι είναι ομαδικό, όχι τόσο ατομικό το βραβείο. Από εκεί και πέρα, στους πρώτους 6 μήνες στη σεζόν είχαμε και θετικές και αρνητικές στιγμές, και καλές και κακές. Σίγουρα καλές ήταν περισσότερες. Και αν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι και να θέλω κάτι για το δεύτερο μισό της χρονιάς, είναι να έχουμε μόνο καλές στιγμές. Τελειώνει το 2016 με ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κέρκυρα αύριο. Τι βλέπει για αυτό το παιχνίδι και τι περιμένει να συναντήσει απέναντι σε μια ομάδα που δύσκολα χάνει στο νησί της? Μιλώντας και με τα παιδιά εδώ και με το τεχνικό staff, ξέρω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ότι είναι μια δυνατή έδρα. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι. Ελπίζω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να ανεβούμε και στη βαθμολογία, καθώς έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να κάνουμε καλές γιορτές, χαρούμενα Χριστούγεννα, ήρεμοι και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Γίνεται η κλήρωση και βλέπει το όνομα της Σάλκη. Ποια η πρώτη αντίδραση, η πρώτη σκέψη και τι ήταν αυτό που συζήτησαμε με τους συμπαίκτες? Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ εναντίον της Σάλκη. Παρ' όλα αυτά βλέπω το γερμανικό πρωτάθλημα και ξέρω ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητές μας. Θέλαμε έναν δυνατό αντίπαλο. Όποιος αντίπαλος φυσικά σε αυτή τη φάση δυνατός είναι. Πιστεύω ότι αν κάνουμε το παιχνίδι μας και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και να είναι, είτε είναι η Σάλκη είτε κάποιος άλλος. Πώς θα χαρακτηρίζει μέχρι στιγμή την παρουσία του στον ΠΑΟΚ? Νιώθει σαν ο νέος ηγέτης της ομάδας? Στο παρελθόν, στην Τσερνομόρετ που αγωνίστηκα, είχα έναν ρόλο λίγο πιο σημαντικό στα αποδυτήρια, καθώς ήμουνα δεύτερος αρχηγός της ομάδας. Στην Νίπρο, όχι τόσο, καθώς είχαμε αρκετές προσωπικότητες. Εδώ είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πεις κάτι τέτοιο. Αυτά τα πράγματα έρχονται νορμάλ, έρχονται φυσικά, δεν κυνηγάς κάτι. Έχουμε ήδη πολύ ισχυρές προσωπικότητες στην ομάδα και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτά είναι πράγματα που βγαίνουν και μέσα στο γήπεδο και μέσα στα αποδυτήρια με φυσικό τρόπο. Εφόσον μείνω παραπάνω καιρό εδώ, μπορούμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.